Εδώ και 38 χρόνια, από τότε που έκτιζα την Ετρία, γνώρισα τη Δράμα, την Καβάλα, την Ξάνθη, τη Ροδόπη και τον Εύρο. Και δεν ήταν απλά μια γνωριμία, αλλά μια ολόκληρη περιοχή που δημοσιογραφικά την υπηρέτησα. Την υπηρέτησα με πάθος, την υπηρέτησα με αγάπη, την υπηρέτησα μέσα από οτιδήποτε προέκυπτε από τα τοπικά προβλήματα ή από προβλήματα ανθρώπων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έκανα πάμπολες παρεμβάσεις και πάμπολα ταξίδια. Μέχρι και πολύ πρόσφατα με το μικρόφωνο στο χέρι μπροστά από μία κάμερα. Και ήταν η συνέχεια, η τωρινή, της κοινοβουλευτικής μου πορείας ως βουλευτής επικρατείας των ανεξάρτητων Ελλήνων, όπου έδωσα όλο μου το βάρος στα μείζωνα εθνικά ζητήματα που αφορούν και τη Μακεδονία. Το τονίζουμε, είμαστε απόλυτοι, δεν παραδίδουμε το όνομα των Σκοπίων, αλλά και την Θράκη. Μόνο για τη Θράκη, που λόγω προξενείου και Άγκυρας είναι σε επικίνδυνη κατάσταση, έκανα τόσες πολλές παρεμβάσεις στη Βουλή, όσο ούτε όλοι οι άλλοι θρακιώτες βουλευτές μαζί. Το έχετε διαπιστώσει εξάλλου και από τις 21 επισκέψεις περιοδίες που έχω κάνει στην περιοχή μέσα σε ελάχιστους μήνες. Χώρια και η τραγική οικονομική ύφεση που μαστίζει όλη την Ανατολική Μακεδονία Θράκη και που έχει επιπτώσει σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικότητας, της λειτουργίας των νοσοκομείων, των σχολείων, ΑΕΗ, ΤΕΗ, της πρωτογενούς παραγωγής, αγροτικής, κτηνοτροφικής, αλίας, γεωργίας. Όλα αυτά και άλλα πολλά περισσότερα με οδήγησαν σε ορισμένες αποφάσεις. Η μη εντοπιότητα δεν αποτέλεσε τροχοπέδι. Όταν αγαπάς την πατρίδα σου, αγαπάς κάθε γωνιά της. Πόσο μάλλον όταν έχεις γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη και όταν αυτές εδώ είναι οι απόλυτα ευαίσθητες ακριτικές περιοχές. Από το Τριεθνές του Εύρου μέχρι τη Δράμα, τη Θάσο, τη Σαμοθράκη, τη Λαδοξέρα, τη Ζουράφα. Είχα δεσμευτεί να κατέβω στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη ως Περιφερειακό Σύμβουλος, επιλέγοντας την Κομωτινή, για να καταδείξω ότι θα συνεχίσω να φωνάζω από απόσταση αναπνοής «Προξενείο stop», όπως το κάνω και ως βουλευτής. Με ομόφωνη απόφαση των συντονιστικών επιτροπών των Ανεξάρτητων Ελλήνων, αλλά και όλων των παρόντων πολιτευτών, μου προτάθηκε να, ας το πω έτσι, να αφήσω τις μισές δουλειές και να ηγηθώ του ψηφοδελτίου εθνικού σκοπού στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Όχι μόνο για να συνεχίσουμε να αποδεικνύουμε και εγώ προσωπικά ότι δεν μας αφορούν ψηφοθυρικά και αντεθνικά παιχνίδια με το προξενείο, αλλά και ότι θα δώσουμε και την ψυχή μας για την οικονομική ανασυγκρότηση όλων των ομών, για να δούμε επιτέλους ευτυχισμένες και ευτυχισμένους, χαμογελαστές και χαμογελαστούς Έλληνες και Ελληνίδες, όλων των πολιτικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων. Εγώ είμαι χριστιανός Ορθόδοξος. Έχω οδηγό την Παναγία και προστάτες τον Άγιο Νικόλαο και τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Αλλά σέβομαι και τον κάθε μουσουλμάνο, τον Θεό που πιστεύει και τους προφήτες του. Δεν μας κρατάει στο χέρι κανένας. Δεν εξαρτώμεθα από κανέναν. Δεν θα προσκυνήσουμε κανέναν για να φέρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε στις κάλπες του Μαΐου. Ξέρω ότι ο αγώνας μας δεν θα είναι εύκολος απέναντι σε συνυποψήφιους που εναλλάσσονται χρόνια τώρα στις καρέκλες νομαρχιών, υπερνομαρχίας, περιφέρειας. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε όλους τους συναδέλφους μου που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτιά μας. Από πλευράς αντιπεριφερειαρχών, οι συντονιστικές μας κατέληξαν στα εξής ονόματα. Ροδόπη, Κώστας Βουζουκίδης. Καβάλα, Στέλλα Γκανιάτσου. Δράμα, Ηρακλής Χατζηθεοδωρίδης. Για την Ξάνθη, το όνομα θα ανακοινωθεί μέσα στην εβδομάδα μέχρι την Κυριακή, επειδή γίνονται πολύ σοβαρές καλές διαβουλεύσεις με δύο ικανότατες προσωπικότητες. Παρακαλώ λίγη υπομονή για τους ανυπόμονους ή για εκείνους που θέλουν να πετάξουν τα λογάκια τους. Όσο για τον Εύρο, τον άφησα τελευταίο επειδή εδώ έχουμε μια ιδιαίτερα εκπληκτική πατριωτική κίνηση. Αντιπεριφερειάρχης θέλει να κατέβει ο συνάδελφός μου βουλευτής Μαρίνος Ουζουνίδης. Όπως μου είπε, η έδρα στη Βουλή δεν τον κρατά μπροστά στην αγάπη του να υπηρετήσει από ακόμα πιο κοντά την ιδιαίτερη πατρίδα του. Αυτά τα λόγια και μόνο δείχνουν το πάθος του ανθρώπου για τα χώματα που τον γέννησαν. Τον ευχαριστώ για την απόφασή του, τον ευχαριστώ που θα με τιμήσει με τη συνεργασία του. Από εδώ και μπρος, με την ευθύνη του επικεφαλής του ψηφοδελτίου, έχω επίσης επιλέξει και θεματικούς αντιπεριφερειάρχες και σε συνεννόηση με τις συντονιστικές των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Θέματα ανάπτυξης και του τουρισμού μέσα θα υπομειστεί ο Γιώργος Τσακίρης από την Καβάλα
και θέματα περιβάλλοντος και αγροτικής οικονομίας, ο Παναγιώτης Λαγιάσος από τον Εύρο. Τις επόμενες μέρες, σε συνεχόμενες μέρες, θα επισκεφθώ και τις 5 πρωτεύουσες των νομών που συγκροτούν την περιφέρεια, όπως επίσης και τη Θάσο και τη Σαμοθράκη. Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί έγκαιρα. Εύχομαι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέω, εύχομαι καλό και έντιμο αγώνα σε όλους τους συνδυασμούς που θα κατέβουν στις περιφερειακές εκλογές. Να ξέρουν ότι εμείς δεν θα καταφύγουμε σε χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, ούτε και στη βιομηχανία της λάσπης και των προσωπικών επιθέσεων. Θα αγωνιστούμε με πολιτικούς όρους και με το πρόγραμμά μας, που θα το παρουσιάσω στις πρώτες επισκέψεις μου ανανομώ που σας προείπα. Έχουμε επίσης και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μια οικογένεια από την οποία προέρχομαι, ηλεκτρονικά, διαδικτυακά, έντυπα, να κρατήσουν ψηλά το επίπεδο της δημοσιογραφίας και να συμβάλλουν στην πραγματική προεκλογική ενημέρωση των Μακεδόνων και των Θρακιωτών, όπως κάνουν και μέχρι σήμερα, και για τους οποίους πραγματικά τους ευχαριστώ, γιατί μου έδωσαν πάντοτε έναν άπλετο χρόνο να καταθέτω τις θέσεις μου. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Αυτή είναι η σύντομη ανακοίνωση και με την ευκαιρία επίσης θέλω να πω ότι η Θράκη αξίζει να έχει έναν πατριώτη ευρωβουλευτή. Και θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία μου και τον Παναγιώτη Σμούρη. Να σε καλά, Τέρες. Καλή επιτυχία. Καλή δύναμη. Καλό κουράγιο για την Μακεδονία και τη Θράκη. Ευχαριστώ πολύ. Ελλάδα.